Κύριε εξέλιξη, εδώ είναι σήμερα το ραντεβού μας. Σήμερα είναι η μέρα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, είναι η μέρα της τεχνολογίας. Έχουμε τον καθηγητή του ΤΕΗ, της βιομηχανικής πληροφορικής, τον κύριο Δημήτρη Μπογαρίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογαρίδη. Καλησπέρα σας. Και πρόεδρος του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου φροντίζουμε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να κάνουμε έτσι μία ενημέρωση και προς τους νέους, κυρίως αυτά που θα δουν και οι τηλεθεατές μας. Και τα της τεχνολογίας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους νέους ανθρώπους. Μια και χρονολογικά το να κάνουμε απολογισμό του τρίτου φεστιβάλ πληροφορικής, είμαστε λίγο με μια απόσταση αρκετά μεγάλη, θα έλεγα, χρονικά. Όχι πολύ βέβαια, όμως μπορούμε να πούμε και ορισμένα πράγματα. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Η γενική εντύπωση που διάβασα και στον τύπο και από ό,τι άκουσα από τους συναδέλφους σας ήταν καλή, και αυτό σας ανοίγει την όρεξη για το επόμενο, έτσι, με μεγαλύτερη δυναμική, υποθέτω. Ναι, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι οι στόχοι επετεύχθησαν. Το τρίτο φεστιβάλ βιομηχανικής πληροφορικής είχε μεγάλη επιτυχία και αυτό μας σμπρώχνει να προγραμματίσουμε το επόμενο φεστιβάλ βιομηχανικής πληροφορικής να έχει διάρκεια 7 ημερών, 2 μέρες περισσότερες δηλαδή. Είναι σημαντικό αυτό. Επίσης ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τον προϋπολογισμό και το σχόλιο εδώ το οποίο κάματε, στο οποίο αναφέρεται ότι υπάρχει δωράνη προσφορά των συνεργατών και μάλιστα λέτε ότι αν όλα αυτά τα είχαμε κοστολογήσει θα ξεπερνούσε κατά πολύ τις 30.000 ευρώ τον προϋπολογισμό, έτσι ο εθελοντισμός ήταν κάτι σημαντικό. Ναι, βέβαια. Αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές δεν ήταν δυνατόν να γίνει το φεστιβάλ. Εθελοντές σε όλα τα επίπεδα. Και σε επίπεδο φοιτητών αλλά και σε επίπεδο συνεργατών. Πάνω βλέπω ότι υπήρξε συμβολή οικονομικά από το ΤΕΗ, από την περιφέρεια, από το επιμελητήριο, έτσι, και από το Γενικό Σύνολο των Δαπανών, προφανώς είναι από χορηγίες, έτσι. Ναι, θα έλεγα, αλλά κυρίως βέβαια τα χρήματα προήλθαν από το ΤΕΗ και από την περιφέρεια. Θα δούμε τώρα μερικές ιδέες, να μας σχολιάσει ο καθηγητής ο κύριος Πογαρίδης, όπου έχουν αναρτηθεί βέβαια και στο διαδίκτυο, ώστε να πάρετε κι εσείς ένα άρωμα για το τι συζητάμε. Να δούμε το πρώτο βίντεο. Καλησπέρα σας. Είμαστε στο ITFest βιομηχανικής πληροφορικής 2012 στη Νέα Καρβάλη και είμαστε στο περίπτερο το έξυπνο σπίτι. Γεια σας, παιδιά. Πείτε μας δύο λόγια. Έχουμε κάνει μια υλοποίηση διαχείρισης σπιτιού απομακρυσμένα από Android λειτουργικό. Δηλαδή, έχουμε γράψει μια εφαρμογή, φαίνεται εδώ, στην οθόνη, η οποία τρέχει σε λειτουργικό σύστημα Android. Εδώ έχουμε γράψει ένα πρόγραμμα σε Java που τρέχει σε έναν οποιοδήποτε υπολογιστή σπιτιού και κάνει τη δουλειά ενός σερβερ. Και εδώ έχουμε έναν μικροελεγκτή, ο οποίος αναλαμβάνει να χειριστεί όλες τις συσκευές. Κάνει λειτουργία, ο χρήστης βάζει τις επιλογές του για το σπίτι μέσα από αυτό το γραφικό περιβάλλον. Τα δεδομένα προωθούνται στο ίντερνετ, έρχονται, τα λαμβάνει ο σερβερ και ο σερβερ τα προωθεί σειριακά μέσα στο μικροελεγκτή μας. Δηλαδή, ας πούμε, έστω ότι είμαστε έξω από το σπίτι, ωραία, μπορούμε να χειριστούμε τον καράζ μέσω της εφαρμογής, πατώντας το κουμπί που λέει καράζ, φαίνεται εδώ ότι ανοίγει τον καράζ. Καθίστε τώρα να το κλείσω κιόλας. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ανοιχτό. Πατάω να κλείσει και βλέπουμε ότι κατεβαίνει η καραζόπορτα. Μπορούμε να χειριστούμε την τέντα του σπιτιού, είναι η κατάσταση, έτσι είναι κατεβασμένη. Πατάω να ανέβει. Και επίσης μπορούμε να την κατεβάσουμε κιόλας. Μπορούμε να χειριστούμε τα φώτα του σπιτιού. Έχουν ανάψει τα φώτα στο σπίτι. Μπορούμε να χειριστούμε τον κλιματισμό. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα λεντάκι, είναι και ένας ανεμιστήρας ο οποίος δουλεύει. Επίσης εδώ βλέπουμε ότι μπορούμε να πάρουμε την θερμοκρασία του χώρου που είναι αυτός ο μετρητής και αυτό που προωθείται μέσα στην εφαρμογή, έτσι ώστε ο χρήστης να ξέρει τι θερμοκρασία έχει στο δωμάτιο, που είναι και ο κλιματισμός. Και μετά μπορούμε να ανάψουμε την κουζίνα του σπιτιού, έτσι ώστε αν θέλουμε να έχουμε αφήσει το φαγητό μέσα και να το ζεστάνουμε γυρνώντας από τη δουλειά. Μπορούμε να ανάψουμε το θερμοσύφωνα, πάλι έστω ότι γυρίζουμε σπίτι, τον ανάβουμε απομακρυσμένα και έτσι όταν είμαστε σπίτι έχουμε ζεστό νερό και μπορούμε να γεμίσουμε αφού έχουμε ζεστό νερό για την πανιέρα. Και να αναδειάσουμε κιόλας.
απαιτήσεις του συστήματος μας τώρα ποιες είναι. Χρειαζόμαστε ένα κινητό smartphone, χρειαζόμαστε μια Android συσκευή, η οποία έχει λειτουργικό σύστημα Android, έτσι ώστε να μπει η εφαρμογή μας μέσα, έναν απλό υπολογιστή σπιτιού, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ, και μετά την υλοποίηση που έχουμε κάνει σε αυτές τις πλακέτες, όπως είπαμε, τον μικροελεγκτή και με αυτούς τους ρελέδες που χειρίζονται όλες τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού. Και ποια είναι η δημιουργία αυτής της εργασίας? Είμαστε αυτοί που βλέπετε, συν άλλα 4 άτομα, οι οποίοι δεν είναι εδώ. Θα μας τα πει ο μάνατζερ, Νίκο. Τα μέλη της ομάδας είναι, θα πω τον εαυτό μου, project manager Αθανασόπουλος Νίκος, υπεύθυνος hardware λεφτές, Αχιλλέας Δημάκος, υπεύθυνος ελέγχος της ομάδας, Αμπορτώνη Γεώργιος, από εδώ ελεγχτής hardware και ένας προγραμματιστές του Πάκης Κωνσταντίνος, οι μηχανολόγοι μας, πνευματικού Μαρία και του Κωνσταντίνης Γεώργιος, ένας άλλος προγραμματιστής από εκεί να γυρίσουμε, Θέρμας Δημήτρης, και υπεύθυνος ελέγχου, και άλλοι δύο από την ομάδα του που είναι μέσα στο τρίπολι εδώ, είναι ο Τακοζήτης Παναγιώτης, πάλι ένας προγραμματιστές, και ο Μεταξάκη Γιώργος. Το θυμάσαι, άτομα. Το ξέχασες τόσο γρήγορα. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε τον Αγγελόπουλο Βασίλη που μας βοήθησε πάρα πολύ να κατασκευάσουμε την πλακέτα και τον καθηγητή, τον κύριο Νικολαρόπουλο Ευάγγελο, για την εξαιρετική διδασκαλία που μας έκανε και τις εξαιρετικές γνώσεις που μας μετέδωσε για το συγκεκριμένο μάθημα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι φαίνεται, κύριε Μπουγαρίδη, πλέον θα φεύγουμε ταξίδι και θα μπορούμε να ελέγχουμε στο σπίτι, μπορεί να αφήσουμε και ένα κατοικίδιο ζώο μέσα, έτσι και από εκεί με το κινητό, να ελέγχουμε τι γίνεται και την τροφή του και τα πάντα και το νερό του και όλα, έτσι. Αυτό το μήνυμα που καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια είχαμε εκθέσει μια άλλη κατασκευή, όπου είχαμε κάνει μια τέτοια συσκευή η οποία ήταν για να μπορεί να ταΐζει και να ποτίζει μικρά ζώα σε αποστάσεις και σε χώρους όπου δεν υπήρχε ρεύμα. Ας πούμε, άμα κάποιος έχει ένα κτήμα κάπου σε ένα βουνό, να μπορεί να πάει να επισκέπτει το κτήμα μόνο όταν θα τελειώσει η τροφή, για να μπορέσει να ξαναγεμίσει το μηχάνημα με τροφή, και βέβαια αυτή η τροφή διαρκεί 10-15 μέρες και μια φορά στις 15 μέρες, αντί να πάει κάθε μέρα. Αυτό τροφοδοτούνταν από ένα ηλιακό σύστημα, δεν χρειάζονται δηλαδή να έχει κάποιος ρεύμα εκεί, και αν πήγαινε κάποιος να το κλέψει, να το σηκώσει, ειδοποιούσε στο κινητό τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη ότι, ξέρεις, εδώ με κλέβουνε. Οπότε ο ιδιοκτήτης μπορούσε να φροντίσει να πάει να πιάσει τους κλέφτες. Αυτό το κάναμε, είναι ένα πρωτότυπο σύστημα, είναι πάρα πολύ καλό. Εκτιμούσαμε ότι μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί, μέχρι τώρα δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Δυστυχώς αυτά τα κάνουμε και δεν ενδιαφέρονται. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπόψη ότι εκείνο ήταν μια δουλειά η οποία γίνεται σε επίπεδο πτυχιακής εργασίας. Πτυχιακές εργασίες συνήθως γίνονται από 2 φοιτητές, η διάρκεια τους είναι 6 μήνες. Είναι πιο σοβαρές δουλειές, είναι πιο δύσκολες δουλειές. Αυτή όμως είναι μια δουλειά η οποία γίνεται από ομάδες φοιτητών, όπου, όπως είδατε, στην ομάδα υπάρχει ένας ο οποίος είναι ο project manager, αυτός ο οποίος διευθύνει το project, την εργασία δηλαδή. Υπάρχουν οι προγραμματιστές, υπάρχουν οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι, δηλαδή μια ολόκληρη ομάδα. Τα παιδιά, ενώ σπουδάζουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, δηλαδή διαβάζουν και παρακολουθούν όλα τα μαθήματά τους και όλα τα εργαστήριά τους, παράλληλα και σε διάστημα μόλις 2 μηνών κάνουν και μια τέτοια κατασκευή. Όπως αυτή που είδατε, βεβαίως, αυτή που είδατε είναι μια εξαιρετική κατασκευή. Πρέπει να σας πω ότι τέτοιες κατασκευές στην έκθεση φέτο είχαμε συνολικά 6. 3 ήταν από το τμήμα βιομηχανικής πληροφορικής και 3 ήταν από το τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πολυτεχνείου της Ξάνθης. Από τις 6 αυτές εργασίες βραβεύτηκε μία, και αυτή που βραβεύτηκε ήταν κατά σύμπτωση αυτή που δείξατε, δηλαδή αυτό το έξυπνο σπίτι που λένε. Ποια είναι τα κριτήρια της Επιτροπής για το ποια θα είναι αυτή η οποία θα ροδευτεί από κριτήρια, αυτές τις προτάσεις οι οποίες γίνονται? Κοιτάξτε, την Επιτροπή συναποτελούν πέρα από 130 εθελοντές. Οι εθελοντές αυτοί είναι κυρίως φοιτητές του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής
Και υπ' αυτήν την έννοια είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άποψη για το τι σημαίνει βιομηχανική πληροφορική. Επομένως, όταν κρίνουν, κρίνουν και επιστημονικά, αλλά κρίνουν και κυρίως κοινωνικά. Δηλαδή, αντί να βάλεις καθαρά 10 επιστήμονες να κρίνουν, οι οποίοι θα κρίνουν μόνο με κριτήρια επιστημονικά, ή να βάλεις την κοινωνία να κρίνει, η οποία θα κρίνει μόνο με έτσι, ό,τι μπορεί να καταλάβει η ίδια, επιλέξαμε να βρούμε ανθρώπους, το 130 είναι μεγάλο σώμα, έτσι, αυτό είναι το σώμα. Οι εθελοντές ήταν 120, έτσι. 120-130, μαζί με στους εθελοντές, 120 ήταν οι φοιτητές. Και καμιά δεκαριά ήταν οι συνεργάτες μου. Οπότε συνολικά είναι 130 οι εθελοντές. Εκεί βέβαια υπάρχει και το κριτήριο ότι αυτή η πρόταση, αυτή που κάνουμε η εργασία, μπορεί και εμπορικά να έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε αυτό για το έξυπνο σπίτι παράδειγμα που βραβεύτηκε, ότι μπορεί να αποτελέσει κάποιο, να είναι πόλος έλξης, ώστε κάποιοι να ενδιαφερθούν, να προωθηθεί αυτό στην αγορά. Όλα. Είναι βασικό κριτήριο. Ναι, όλα αυτά εδώ είναι κριτήρια. Πρέπει να σας πω ότι την προηγούμενη, την Κυριακή, έγινε η κρίση αυτή εδώ. Δηλαδή, όλα τα παιδιά είδαν όλες αυτές τις εργασίες επανειλημμένα όλες αυτές τις ημέρες. Το Σάββατο βράδυ τους μάζεψα στο αμφιθέατρο και τους είπα ότι στην κρίση τους θα πρέπει να λάβουν ορισμένα πράγματα υπόψη τους και ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελα, κρίνοντας, να. Ξέρετε, αυτό λειτουργεί έτσι κι αλλιώς. Να επιλέξουν εργασίες οι οποίες ήταν δικές μου. Αυτού τους τόνισα επανειλημμένα ότι δεν θέλω να το κάνετε και θέλω να επιλέξετε εργασίες οι οποίες, αν θέλετε, δεν ήταν και από το τμήμα βιομηχανικής πληροφορικής. Γιατί θέλουμε να δώσουμε ένα κίνητρο στα άλλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ήταν παρόντα, όπως είναι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με 11 εργασίες, όπως είναι το ΤΕΙ της Αθήνας με 2 εργασίες, όπως είναι το ΤΕΙ του Πειραιά με 2 εργασίες, όπως είναι το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με 2 εργασίες, όπως είναι οι ανεξάρτητοι εκθέτες. Με 2-3 εργασίες, να δώσουμε κίνητρο σε αυτούς την επόμενη φορά να έρθουν ακόμα περισσότεροι. Έτσι λοιπόν, τους προέτρεψα να είναι πιο αυστηροί στην κρίση τους με εργασίες που αφορούσαν εμένα και αφορούσαν και το τμήμα βιομηχανικής πληροφορικής. Μάλιστα. Από εκεί και ύστερα, ναι, βέβαια, όλα αυτά εδώ τα έπρεπε να τα λάβουν υπόψη τους. Δηλαδή, αν έχει τέτοια χαρακτηριστικά εμπορικότητας, εκμετάλλευσης, αν έχει πρωτοτυπίες ή εργασίες κτλ. Τελικά, να μην τα απολυλογούμε, οι εργασίες οι οποίες βραβεύτηκαν ήταν η καλύτερη εργασία του φεστιβάλ. Ήταν μια ηλεκτρονική άρπα. Γιατί το βάζει τον χαρακτηρισμό αρτιότερη εργασία? Αρτιότερη γιατί είναι από κάθε άποψη αρτιότερη. Δηλαδή από άποψη software, hardware αλλά και κατασκευής. Όλα αυτά εδώ. Και παίζουν και το software. Μεταξύ τους, όλα. Και η κατασκευή. Δηλαδή, άμα είναι μια τσαπατσούλικια κατασκευή, αυτή δεν βοηθάει. Δηλαδή, επειδή αυτές οι εργασίες αφορούν σε μηχανολογικές κατασκευές, σε ηλεκτρονικές, ηλεκτρολογικές κτλ. Αλλά και πληροφορικές, καταλάβατε, hardware και software. Γι' αυτό η κρίση γίνεται όσον αφορά την αρτιότητα. Μια εργασία είναι άρτια, είναι ολοκληρωμένη. Εάν είναι ολοκληρωμένη, όσο πιο ολοκληρωμένη είναι, τόσο πιο καλή. Και στην αρτιότερη διπλωματική πτυχιακή εργασία, εδώ βλέπουμε, έχει τον τίτλο «Μηχανοτρονικό σύστημα ρομπότ μεταφοράς μικρών φορτίων». Όχι, η αρτιότερη εργασία του φεστιβάλ ήταν η ηλεκτρονική άρπα, την οποία βέβαια οι θεατές σας μπορούν να την δουν μπαίνοντας στο www.j2fest.gr και μπαίνοντας στην έκθεση θα δουν εκεί. Θα δούμε εμείς άλλες δύο εργασίες βέβαια, έχουμε άλλες δύο ετοιμάσεις για τους τηλεθεατές. Αυτό εδώ πέρα που αναφέρεται για το μηχανοτρονικό. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν αυτό το βραβείο που απονέμεται στην αρτιότερη εργασία του φεστιβάλ. Είναι το βραβείο του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτσι ονομάζεται. Βραβείο, ειδικό βραβείο ΚΤΕ. Από εκεί και ύστερα απονεμήθηκαν 3 βραβεία, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο, στις καλύτερες πτυχιακές εργασίες. Και έτσι η καλύτερη πτυχιακή εργασία είναι μια εργασία του Πολυτεχνείου η πρώτη καλύτερη του Πολυτεχνείου της Ξάνθης. Η δεύτερη καλύτερη είναι μια εργασία του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής και η τρίτη καλύτερη είναι μια εργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε να δούμε την δεύτερη εργασία στους συναδείξουμε στους τηλεθεατές και στη συνέχεια μετά τις διαφημίσεις να περάσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Δημήτρη Πογαρίδη. Καλησπέρα σας. Είμαστε στο I2Fest 2012 Βιομηχανικής Πληροφορικής στη Νέα Καρβάλη και είμαστε στο περίπτερο
σύγχρονα κέντρα μηχανογράφησης, καταγραφής και της υπηρέτησης ετοιμάτων και υπηρεσίες πολιτών. Γεια σου. Γεια σας. Το σύστημα είναι απλό. Έχει σαν στόχο την καταγραφή και τη μηχανογράφηση των κέντρων όπως είναι 100, 166, 199 με στόχο την ταχύτερη έβρεση χρηστών που ζήτησαν βοήθεια από αυτές τις υπηρεσίες. Το σύστημα λειτουργεί πολύ απλά. Οι χρήστες που ζητούν βοήθεια πλέον δεν θα χρειάζεται να παίρνουν τηλέφωνο ώστε να δώσουν τα στοιχεία τους όπως είναι η διεύθυνση για να τους βρουν οι υπηρεσίες και να τους παρέχουν βοήθεια. Γίνεται μέσω μιας εφαρμογής κινητού, χάρη στην οποία μπορούμε να δούμε τη θέση μας στο χάρτη και να επιλέξουμε μία από τις τρεις υπηρεσίες τις οποίες επιθυμούμε. Για παράδειγμα, πυροσβεστική. Αυτές τις υπηρεσίες μπορούμε να τις αποστείλουμε σε ένα κέντρο το οποίο λαμβάνει το αίτημα, όπως βλέπουμε εδώ, και το κέντρο πλέον γνωρίζει την ακριβή θέση του περιστατικού, καθώς επίσης και κρίσιμες πληροφορίες όπως είναι οι συντεταγμένες του και το τηλέφωνο του χρήστη. Από εκεί και πέρα, για να μπορεί να παρέχει βοήθεια το κέντρο στο χρήστη ο οποίος ζήτησε βοήθεια, θα γίνεται χρήση της δεύτερης εφαρμογής από τα πυροσβεστικά οχήματα στην προκειμένη περίπτωση, οι οποίοι χρησιμοποιούν μία δεύτερη εφαρμογή, είναι παρόμοια με την πρώτη. Σε αυτή την εφαρμογή λοιπόν, αφού φορτώσει ο χάρτης, μπορεί ο χρήστης να δει το σήμα του στο χάρτη. Τώρα μπορεί να δει με την κόκκινη τελεία τον χρήστη τον οποίο ζήτησε βοήθεια και με την πράσινη τελεία το πυροσβεστικό όχημα. Βέβαια, επειδή είμαστε στην ίδια περιοχή, τα δύο στίγματα βρίσκονται σε πολύ κοντινή τοποθεσία. Υπάρχει ένα κουμπί, χάρη στον οποίο ο χρήστης του κέντρου μπορεί να βρει το πυροσβεστικό όχημα το οποίο είναι κοντινότερα σε αυτόν που ζήτησε βοήθεια. Έτσι, αφού βρει τον καταλληλότερο για να στείλει τη βοήθεια, μπορεί να προωθήσει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες στο κινητό του πυροσβεστικού οχήματος από το χρήστη που ζήτησε βοήθεια. Είναι το γεωγραφικό μήκος, το γεωγραφικό πλάτος, η ταχύτητα με την οποία κινείται, το υψόμετρό του και το τηλέφωνό του. Από αυτές τις πληροφορίες λοιπόν το πυροσβεστικό όχημα μπορεί να δει στο χάρτη το σημείο που βρίσκεται και το σημείο προσέγγισης. Βέβαια, στην περίπτωσή μας βρίσκονται πολύ κοντά τα σημεία επειδή βρισκόμαστε στην ίδια ακριβώς τοποθεσία. Και μπορεί να χρησιμοποιήσει και υπηρεσίες πλοήγησης, οι οποίες θα του υποδείξουν τη χιλιομετρική απόσταση καθώς και την διαδρομή την οποία πρέπει να ακολουθήσει για να το βρει στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, η εφαρμογή αυτή και όλο το σύστημα γενικά μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες οι οποίοι ζητούν άμεσα βοήθειες όπως είναι ασθενοφόρο και μπορεί να κερδιθεί σημαντικός χρόνος έτσι ώστε να προσεγγίσουν τα ασθενοφόρα το χρήστη που ζήτησε βοήθεια πολύ γρήγορα ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά όλα τα κέντρα παροχής υπηρεσιών. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιοι είναι οι δημιουργοί αυτής της εργασίας? Είμαι εγώ, Γιώργος Ανθόπουλος, είναι πτυχιακή εργασία με επιβλέπουν καθηγητή τον κύριο Μωσιάδη Ελευθέρη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στοφή λοιπόν κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Πογαρίδη είδαμε και το δεύτερο βίντεο, το οποίο πήραμε τη γεύση από το τρίτο φεστιβάλ της βιομηχανικής πληροφορικής. Ήθελα συμπερασματικά έτσι να μας πείτε η επόμενη χρονιά που είπαν είναι συν δύο μέρες, πού στοχεύετε? Διότι έχω την εντύπωση ότι διανύουμε μια περίοδο που λόγω της έλλειψης χρημάτων η έρευνα θα δοκιμαστεί πολύ σκληρά, έτσι. Ναι, δυστυχώς. Και ξέρετε, μπορεί να κοπούν χρήματα από παντού, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι το πρόβλημα στη χώρα μας είναι πρόβλημα ανάπτυξης. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι οι διαδικασίες οι οποίες έχουν κατεξοχήν αναπτυξιακό χαρακτήρα δεν μπορούν να περικοπούν. Εκεί θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα. Και πρέπει να πω ότι το φεστιβάλ είναι ένα κατεξοχήν αναπτυξιακό γεγονός, το οποίο δυστυχώς οι τοπικοί παράγοντες ακόμα δεν το έχουν κατανοήσει.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και δεν βλέπω να το έχουν αγκαλιάσει έτσι όπως θα ήθελα να το έχουν αγκαλιάσει, διότι πάμε ήδη στον. Τελειώσαμε το τρίτο, πάμε στο τέταρτο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνατε επαφή, γιατί είπατε είναι αναπτυξιακό. Άρα η σχέση και με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ναι. Εγώ προσπαθώ να κάνω επαφές. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει ανταπόκριση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης αισθάνεται ότι έχει πολύ πιο σοβαρές δουλειές. Δηλαδή, αν πάρει σε κάνα γενικό γραμματέα ή κάνα υφυπουργό να έρθει εδώ να μιλήσει την τελευταία μέρα που έχουμε εκείνη την περίφημη πολιτική εκδήλωση, το πιο πιθανό είναι ότι ή θα απουσιάζει στην Ευρώπη ή θα έχει άλλες πιο σοβαρές δουλειές να κάνει. Γενικά δεν προτιμούν μετακινήσεις. Ο άξονα στο δικό σας παιδείας, στο Υπουργείο Παιδείας. Κάπως περίπου έτσι είναι και το Υπουργείο Παιδείας. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι ενδιαφέρονται για διαδικασίες οι οποίες θα τους φέρουν ψήφους. Δεν τους ενδιαφέρει και πολύ η ανάπτυξη. Μην κοιτάτε που τα λένε. Τα λένε μόνο στην τηλεόραση. Να, προχθές, άμα παρακολουθήσαμε όλη τη Βουλή, όλοι μιλούσαν για ανάπτυξη. Α, δεν ξέρω κατά πόσο πρώτον καταλαβαίνουν τι ακριβώς είναι η ανάπτυξη. Και καλά, τώρα, αν ήταν το θέμα της σωστικά της χθεσινής μας εκπομπής που προσδιορίσαμε την ανάπτυξη. Ανάπτυξη είπαμε ότι είναι να έχεις σταθερό φορολογικό σύστημα, ισχυρή τράπεζα ώστε να υπάρχει χρήματα για να μπορεί να γίνεται ανακεφαλοποίηση και να τροφοδοτείται οικονομικά η τράπεζα. Αυτή είναι δηλαδή οι δύο πρώτοι σημαντικοί άξονες. Διότι ένας ο οποίος δεν ξέρει το φορολογικό σύστημα δεν έρχεται ποτέ να επενδύσει σε αυτή τη χώρα για να μιλάς για ανάπτυξη. Δεν είναι κάτι το αόριστο. Πολλές φορές το ακούω το ανάπτυξη και. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι προϋποθέσεις ανάπτυξης. Αλλά χρειάζεται. Είναι απαραίτητες όμως. Ναι, χρειάζεται το κεφάλαιο. Και όταν μιλάμε για κεφάλαιο, δεν εννοούμε βέβαια απαραίτητα το μόνο. Το κεφάλαιο όμως για να έρθει ένας ξένος επενδυτής. Δεν μιλάμε μόνο τα χρήματα. Θα ρωτήσει αν υπάρχει σταθερό φορολογικό σύστημα. Μιλάμε για το πνευματικό κεφάλαιο. Δηλαδή, κοιτάξτε να σας πω. Η δομή της κοινωνίας μας μέχρι σήμερα έχει οθήσει τους γονείς και τους νέους να αισθάνονται ότι τα παιδιά τους θα εξασφαλίσουν τα προστοζήν και μια καλή ποιότητα ζωής, εάν και στο βαθμό που θα μπορέσουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όμως όλα αυτά τα χρόνια οι γονείς, οι καθηγητές, το σύστημα γενικότερα το υπάρχον να οθεί τα παιδιά προς επαγγέλματα τα οποία εκ των πραγμάτων οδηγούν στην κατάληψη μιας θέσης δημοσίου υπαλλήλου ή τίποτα. Δηλαδή. Μα εδώ άλλος τελείωσε νομική και θέλει να γίνει δημόσιο υπάλληλος. Ναι. Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλειωσε την νομική, να ανοίξει ένα γραφείο, να δώσει τη μάχη. Είναι δύσκολη μάχη. Έξω είναι πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Παράδειγμα, έφερε την νομική έτσι. Θα δώσει τη μάχη σου όμως. Δηλαδή, να πάει να γίνει στην εφορία να σφραγίζει τα τριπλότυπα θέλει. Ενώ τέλειωσε την νομική. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ θα σας πω άλλο, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Άμα δείτε το, όλα αυτά τα χρόνια, η προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά τη δικιά μας είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι τα παιδιά, πέρα από όταν επιλέγουν τις ανώτατες σπουδές τους, επιλέγουν πέρα από το ότι θέλουν να μορφωθούν, και βέβαια ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα δίνει μόρφωση στα παιδιά, στην νεολαία, στους φοιτητές, στους σπουδαστές, αυτό είναι γεγονός. Επιλέγουν και ένα επάγγελμα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον γονιό ή τον καθηγητή της δευτεροβάθμιας, ο οποίος οθεί τα παιδιά να δηλώσουν όλα τα τμήματα των πανεπιστημίων αρχικά, τα οποία περισσότερα τμήματα των πανεπιστημίων, με εξαίρεση ορισμένα, βγάζουν υποψήφιους δημόσιους υπαλλήλους, και μετά να αρχίσουν να δηλώνουν τα τμήματα των ΤΕΗ, που πάλι τα περισσότερα τμήματα των ΤΕΗ βγάζουν ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν με το ελεύθερο επάγγελμα. Αυτός ο διαχωρισμός πότε θα τελειώσει ΑΕΗ και ΤΕΗ, δεν έχω καταλάβει ακόμα και δεν φορά. Υπάρχει καταρχήν ο όρος ΑΕΗ και ΤΕΗ δεν είναι δόκιμος, διότι είναι όλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπάρχει ο δόκιμος όρος είναι ΤΕΗ και πανεπιστήμια. Ή πανεπιστήμια και ΤΕΗ. Υπάρχει όρος ανώτερη και ανώτατη. Όχι, δεν υπάρχει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει ανώτερη εκπαίδευση. Μόνο οι σχολές, ανώτερη εκπαίδευση θεωρούνται μόνο οι σχολές που βγάζουν τους παπάδες. Δεν υπάρχει ανώταρη. Τα ΤΕΗ είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εδώ και 11 χρόνια. Μάλιστα. Και πριν από αυτά, από το 1404, δηλαδή από το 1983, ανήκουν στην ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή ο όρος ανώτερη εκπαίδευση έχει καταργηθεί από το 1983. Τα τελευταία 12 χρόνια βέβαια είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μαζί με τα πανεπιστήμια.
συνεχίζουν όμως, και αυτό συνεχίζουν και οι δημοσιογράφοι, να τα περιγράφουν ως ΑΗ, ΤΕΗ, και αυτό είναι αδόκιμο. Απλώς γιατί τα ΤΕΗ είναι ΑΗ. Επομένως, ο όρος ΑΗ, ΤΕΗ δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Μα θα μπορεί να μην υφίσταται αυτός ο όρος, αυτό σας λέω. Να γίνει μια ενσωμάτωση όλα και να γίνει ο διαχωρισμός των θεωρητικών, των επαγγελματικών, των πρακτικών. Όχι, εμείς λέμε μια καλύτερη, έχουμε κάνει επανειλημμένα μια καλύτερη πρόταση και λέμε ότι αυτά τα ιδρύματα θα μπορέσουν να ονομαστούν τεχνολογικά πανεπιστήμια, ας πούμε, για παράδειγμα. Οπότε θα είναι όλα πανεπιστήμια και θα είναι και τα τεχνολογικά πανεπιστήμια. Για να μπορέσουν όμως να ονομαστούν τεχνολογικά πανεπιστήμια, θα έπρεπε να έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του πανεπιστήμιου. Πρόσφατα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έκανε ένα νόμο, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε σε γενικές γραμμές ήταν για ένας καλός νόμος και ο οποίος πέρασε και από το. Με την έγκριση της πλειοψηφίας, της μεγάλης τεράστιας πλειοψηφίας της Βουλής, και τα δύο κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, με τη μεγάλη πλειοψηφία που είχαν τότε, υπερψήφισαν αυτόν τον νόμο. Ο οποίος όμως έπασχε σε ένα σημαντικό σημείο, κατά την άποψή μου. Ενώ θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στα ΤΕΗ να κάνουν διδακτορική διατριβή, διδακτορικά, να απονοούν διδακτορικά διπλώματα, δεν το έκανε. Αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα μεγάλο λάθος, διότι τα ανώτατα, χαρακτηριστικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι και η έρευνα που γίνεται μέσα σε αυτά τα ιδρύματα. Και έρευνα χωρίς υποψήφιους διδάκτορες, τους φοιτητές δηλαδή, οι οποίοι καλούνται να κάνουν την έρευνα, δεν μπορεί να γίνει. Με την έννοια του ότι εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί στο Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής, είμαστε συνολικά 9-10. Εμείς έχουμε να διδάξουμε τα μαθήματα, έχουμε να παρακολουθήσουμε τις πτυχιακές εργασίες, διότι εισάγονται στο Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής. Παλιότερα έμπαιναν 300 έως 350, τώρα μπαίνουν 200 έως 250. Δεν προλαβαίνουμε, δεν υπάρχει χρόνος να κάνουμε η ίδια έρευνα. Πάνω σε αυτό το ότι δεν υπάρχει έρευνα, μας κοστίζει και στην αξιολόγηση, που βλέπουμε ότι η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Όταν βλέπω αυτές τους πίνακες οι οποίοι γίνεται ανάρτηση στο διαδίκτυο και ψάχνω τα ελληνικά πανεπιστήμια, με το κιάλι τα βρίσκω σε θέσεις για γέλια. Δηλαδή είναι τελείως απαξιωτικό αυτό για μας. Ναι, εντάξει, δεν είμαστε στα πρώτα πανεπιστήμια, πολύ ούτε χαμηλά, στα πρώτα τεχνολογικά. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλά, αδικαιολόγητα. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς οφείλεται και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η έρευνα στην Ελλάδα. Το έχω πει κι άλλη φορά, νομίζω και μαζί εδώ που κουβεντιάσαμε. Για μένα, όταν χρηματοδοτείται ένα ερευνητικό project, αυτό θα πρέπει να φέρνει αποτέλεσμα. Ας πούμε, στην έκθεση που κάναμε, για παράδειγμα, είχαμε μια εργασία στην οποία συμμετείχε το ΤΕΗ της Αθήνας, ο κύριος Έλληνας με μια ομάδα ερευνητών. Η εργασία αυτή έδωσε ένα αποτέλεσμα. Ήταν το cockpit σε ένα αεροπλάνο, το οποίο μπήκε σε εφαρμογή. Ή πρόκειται να μπει σε εφαρμογή τα αεροπλάνα που θα γίνουν ύστερα από 20 χρόνια. Δηλαδή ήταν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα το οποίο έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Βέβαια αυτή η εργασία ήταν εκτός συναγωνισμού, διότι εδώ ήταν μια εργασία για οποία χρηματοδοτήθηκε με 500.000 ευρώ. Βέβαια δεν μπορούμε να τα βάλουμε τις πτυχιακές εργασίες. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εργασία. Τέτοιου είδους εργασίες είναι χρήσιμες. Όταν όμως κάνεις εργασίες με μοναδικό στόχο να εξελιχθεί ο ίδιος. Γιατί ξέρετε, οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και ΤΕΗ, μπαίνουν με τη βαθμίδα του λέκτορα ή του επίκουρου καθηγητή. Και πρέπει να εξελιχθούν σε αναπληρωτές, να εξελιχθούν σε καθηγητές. Και το κύριο έργο το οποίο μετράει στην διαδικασία της εξέλιξης, που είναι διαδικασία εκλογής, είναι το ερευνητικό τους έργο. Όταν λοιπόν αυτοί. Τα παιδιά τους πολλές φορές προωθούν. Διάβαζα ένα άρθρο το οποίο είχε πόσα παιδιά καθηγητών προωθούν τα παιδιά τους. Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τα λέμε όλα όμως γι' αυτό. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά εγώ λέω πώς εξελίσσονται. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Το διάβασα και απόρρισα ότι και εκεί η οικογενειοκρατία. Τα ξέρω δηλαδή. Ναι, τα παιδιά των καθηγητών να γίνουν. Είναι και χαρακτηριστικό της τριτοκοσμικής χώρας αυτό. Αυτό δεν παρατηρείται, ας πούμε, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Γαλλία, στην Ελβετία, στην Αγγλία. Αυτό δεν παρατηρείται. Αυτό παρατηρείται σε χώρες τριτοκοσμικές όπως είναι η Ελλάδα. Πάνω σε Αμερική, η Αμερική δεν είναι τριτοκοσμική χώρα. Στην Αμερική δεν παρατηρείται αυτό το πράγμα. Το κάνω στους πρόεδρους τους.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν νομίζω. Γιατί πώς νομίζετε τώρα. Το μικρό που ήταν καθυστερημένο στον κάναγε ήταν ο γιος του Μπούστερ. Για όνομα του Θεού. Εντάξει. Αυτό γελούσε ο κανένα πλανήτη ολόκληρο. Είναι όμως μια περίπτωση. Μια η Κέννεντι. Γιατί η Κέννεντι πρέπει κληρονομικά να έχουν πάντα κάποιον Κέννεντι. Πάλι τώρα γίνανε προχθές εκλογές. Κάποιο Κέννεντι πρέπει να εκπροσωπήσει τη Γερουσία. Βγήκε πάλι η Κέννεντι. Δηλαδή υπάρχει το κληρονομικό κέρδο. Σε αυτό το επίπεδο ναι. Σε αυτό το επίπεδο υπάρχει και με τους Έλληνες που είναι εκεί οι γερουσιαστές και τα λοιπά και οι ελληνικές οικογένειες. Αλλά όχι σε επίπεδο προέδρου. Σε επίπεδο και προέδρου. Και έτσι στην Αμερική είναι από αυτά τα κράτη που το έχω πει εδώ πολλές φορές. Για μένα είναι το πρότυπο πολιτικού συστήματος. Το σύστημα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκπληκτικό. Ο τρόπος της διάρθρωσης, η θεσμική του διάρθρωση που υπάρχει, ασφαλιστικές δικλείδες που έχει με τη γερουσία. Είναι βαθιά δημοκρατικό σύστημα. Είναι βαθιά δημοκρατικό και. Έχει, πώς να το πω, βοηθάει στην ομαλή λειτουργία. Ναι, έτσι ακριβώς. Διατηρεί την πολυπολιτισμικότητά του. Ναι, δεν έχει στοιχεία παθογένειας. Δηλαδή, σε αυτό είτε κάποιος αρέσει, δεν είμαστε φιλοαμερικάνοι, αλλά που να λέμε και τα σωστά έτσι. Όχι, εγώ δεν είμαι καθόλου φιλοαμερικάνος. Ναι, αλλά λέμε το σωστό. Εγώ λέω ότι από 13-14 χρονών που άρχισα να πολιτικοποιούμε, δεν είχα συμπαθήσει ποτέ την Αμερική. Θα έλεγα μάλιστα ότι την αντιπαθούσα και πολλές φορές την αντιπαθούσα και έντονα. Μέχρι που έβγαλε μαύρο πρόεδρο. Και τότε είπα ότι αυτή η χώρα είναι πάνω σε εμείς ως Έλληνες. Δηλαδή εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να βγάλουμε αυτό μάθρο. Αυτό ήταν μια στρέβλωση της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς ως Ελλάδα χρωστάμε μια τεράστια χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι όταν έγινε ο εμφύλιος πόλεμος το 1947 έδωσε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια για να μας κρατήσει στον ελεύθερο κόσμο και να μην γίνουμε προτεκτοράτο της Μόσχας και των κομμουνιστών. Θα ήμασταν σιδηρούν παραπέτασμα. Η ευγνωμοσύνη που έχουμε στους Αμερικάνους, όλοι οι Έλληνες ανεξαιρέτως, εκτός το 3-4% οι κομμουνιστές που ήταν ελάχιστοι, η ευγνωμοσύνη μας όλου του αστικού κόσμου είναι απεριόριστη. Μόνο και μόνο γι' αυτό, ότι δεν γίναμε κομμουνιστές. Ναι. Αυτό το καταλάβαμε βέβαια. Πολύ μετά. Ναι, το 1990. Τόσο και. Είναι σωστό. Έτσι. Πάμε μια διαφήμιση και επιστρέφουμε τον κύριο Πογαρίδη. Στροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι, στο τρίτο μέρος με τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Μπουγαρίδη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Να πω βέβαια ότι η κουβέντα μας μετά την έρευνα πήγε και στην πολιτική. Ξέρετε, αυτά ορισμένα πράγματα είναι πάνε πακέτο που λέω, πάνε μαζί. Και ήταν φυσιολογικό να προβληματιστούμε και για το ζήτημα το ότι είναι χαμηλά η χώρα μας, το τι χρειάζεται για να γίνουμε ανταγωνιστικοί, τι χρειάζεται δηλαδή για να υπάρχουν πόροι. Διότι κακά τα ψέματα, ένα κράτος το οποίο δεν έχει ισχυρή παιδεία, δεν έχει ούτε μέλλον ούτε προοπτική, είναι τελειωμένο. Αυτό είναι νομοτελειακό. Γι' αυτό και με από αυτούς που λέω περιστολή και περικοπή και στις δαπάνες, με αστερίσκο, όχι στην παιδεία. Δεν πρέπει να υπάρχει περιστολή και περικοπή των δαπανών. Λάθος αυτό. Ναι, αυτό το πιστεύω κι εγώ. Στην εκπαίδευση βέβαια. Έτσι. Γιατί άλλο πράγμα παιδεία, άλλο πράγμα εκπαίδευση. Όχι περικοπές στην εκπαίδευση, διότι θα πρέπει να εκπαιδευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα ο λαός μας. Εγώ όμως, μια και το θέμα, γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο, μια και το θέμα ήταν το φεστιβάλ, ήθελα να σας πω ότι όταν το 2009 είχα πάει στο Athens Digital Week, που ήταν μια εβδομάδα, το λέει και η λέξη, εβδομάδα ψηφιακής Αθήνας, είχα δει εκεί τους γονείς που επισκέφτονταν μαζί με τα παιδιά τους το φεστιβάλ. Την έκθεση, στην οποία και εμείς ως Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής είχαμε πάρει μέρος με την Ροξάνη. Το είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη εκπομπή μας. Το ρομποτικό όχημα ανέβρεσε επιζώντων στα ερείπια μετά από σεισμούς. Και ζήλεψα, είναι αλήθεια. Ζήλεψα γιατί σκέφτηκα ότι μια τέτοια δυνατότητα τα παιδιά της επαρχίας δεν την έχουν. Και ήταν αυτός ο λόγος που ξεκίνησα μαζί με τον συνεργάτη μου, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν εκεί στην έκθεση, τον κύριο Καραμπατζάκη. Και όταν γυρίσαμε πίσω, είπαμε θα κάνουμε κι εμείς ένα παρόμοιο. Και τότε βέβαια η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε ένθερμο συμπαραστάτη και τον τότε νομάρχη, τον κύριο Καλιοτζή, ο οποίος δέχθηκε να χρηματοδοτήσει, να συγχρηματοδοτήσει. Έτσι, η Νομαρχία και το ΤΕΗ χρηματοδότησαν αυτήν το πρώτο φεστιβάλ βιομηχανικής πληροφορικής και ο στόχος μου ήταν να φέρω σε αυτό το φεστιβάλ όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να δουν αυτές τις εργασίες. Για να καταλάβουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το μέλλον
το επαγγελματικό βρίσκεται σε αυτού του είδους τα επαγγέλματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να αποφύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο σπουδές οι οποίες τους κατευθύνουν στο να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Σήμερα πλέον αυτό είναι δεδομένο. Κοιτάξτε, να σας πω, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3-4 τμήματα θεολογίας. Άλλα τόσα βαλκανικών σπουδών, μουσουλμανικών σπουδών, σοβιετικών σπουδών. Δεν χρειάζονται όλα αυτά τα τμήματα. Πρώτον, γιατί τα τμήματα θεολογίας θα βγάζουν τον χρόνο 1000 θεολόγους και δημιουργούνται ταυτόχρονα 15 θέσεις και αν δημιουργούνται το χρόνο δημοσίων υπαλλήλων, άρα τα 985 άτομα είναι από χέρι χωρίς δουλειά. Καλά, μπορεί κάποιοι να θέλουν να γίνουν ιερωμένοι βέβαια. Με εξαίρεση τα αγόρια που θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν παπάδες. Αλλά αυτά είναι πάρα πολύ λίγα, έτσι δεν είναι, δεν είναι πάρα πολλά. Για φανταστείτε, 1000 κάθε χρόνο θα βγαίνουν. Ή, δεν πω, φτάνουν πλέον. Έχουμε βγάλει τόσους σοβιετολόγους, τουρκολόγους και σλαβολόγους, πώς λένε εκεί πάνω, που θα αντιστοιχίσουμε έναν απόφοιτο πανεπιστημίου με έναν πολίτη. Φτάνουν. Ένα τμήμα διεθνών σπουδών στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη θα ήταν αρκετό με 2-3 κατευθύνσεις. Καταλάβατε. Τώρα βάζουν 200 άτομα στο ένα τμήμα, 200 στο άλλο, 200 στο άλλο και αυτά τα παιδιά βγαίνουν όλα λοιπόν άνεργα. Είναι λάθος, κατευθύνονται λοιπόν αυτά τα παιδιά λάθος. Και να σας πω κάτι. Εγώ φωνάζω τα τελευταία 10 χρόνια ότι το σπουδαιότερο μάθημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο Λύκειο, είναι το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Μα το φωνάζω, το φροντοφωνάζω όπου και αν βρίσκομαι. Και είναι το πλέον αδικημένο μάθημα. Πάντα το κάναμε τις πλάκας μάθημα, ήταν το θυμάμαι το σχολείο. Ακριβώς. Όμως είναι το πλέον αδικημένο μάθημα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου αυτό το μάθημα είναι το σοβαρότερο μάθημα, διότι αν μάθει κάποιος και 5 εξισώσεις λιγότερες, ή 2 φυσικά φαινόμενα λιγότερα, ή 2 χημικά κομμάτια της χημίας λιγότερα, ή 5 λέξεις αρχαίες ελληνικές λιγότερες, δεν χάλασε και ο κόσμος. Ξέρετε, αυτό το μάθημα είναι ένα μάθημα ξεκούρασης, γιατί τα περισσότερα παιδιά έχουν λυμμένη την απόφαση, επειδή έτσι θέλει ο γονιός το παιδί να γίνει γιατρός ή προφέσορας ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε είναι μια λυμμένη απόφαση από το σπίτι και από την παιδεία που έχει αποκτήσει από εκεί. Οπότε θεωρεί αδιάφορο να ακούσει τον Πογαρίδη να του εξηγεί ότι θα πρέπει να έχετε να τελειώσετε κάτι ώστε να έχετε δουλειά κτλ. Το θεωρούν αδιάφορο. Τι θέλει το σπίτι μου, να του πάω το πανεπιστημιακό χαρτί, αυτό που θέλουν. Αυτό θα του πω. Ναι, αυτό όμως είναι λάθος κατεύθυνση. Αυτό σπίτι όμως. Να πω κάτι. Στις άλλες τις χώρες, ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι υπόθεση του γυμναστή, ο οποίος δεν συμπληρώνει το ωράριό του και άρα του δίνουμε και το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Νομίζω ο φιλόλογος δεν το κάνει αυτό το μάθημα. Όχι, όποιον βρίσκουν, όποιος δεν συμπληρώνει το ωράριό του. Δεν ήταν φιλόλογος πάντα. Εντάξει, κατά σύμπτωση σε εσάς κάποιος φιλόλογος προφανώς δεν συμπληρώνει το ωράριό του και του δίναν για αυτό το μάθημα. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα και. Η διευθύντρια καλά το έκανε. Ποιος την άκουγε ήταν το ζητούμενο. Μια χαρά το έκανε η κυρία. Περισσότερες φορές δεν το κάνει κανένας. Δηλαδή μπαίνουν μέσα και είναι η ώρα του παιδιού, ας πούμε. Έτσι συζητάνε περί ανέμων και υδάτων και μόνο με αυτό δεν ασχολούνται. Στις ευρωπαϊκές χώρες όμως, κάθε σχολείο έχει και τους παιδοψυχολόγους του, έχει τους ανθρώπους, είναι teamwork, είναι μια ομαδική εργασία όπου πιάνουν ένα τους μαθητές. Κάνουν ψυχολογικά τεστ, κάνουν διάφορα τεστ ικανοτήτων κτλ. Και αποφασίζουν σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, ότι αυτό το παιδί έχει αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, εκείνα τα συγκριτικά μειονεκτήματα κτλ. Και λίγο πολύ καθοδηγούν το παιδί προς τα πού να πάει. Οι Κινέζοι έχουν μια παροιμία, στην οποία παροιμία λένε ότι άμα είσαι τεμπέλης, επέλεξε ένα επάγγελμα που να σ' αρέσει. Και είναι πολύ σημαντικό πράγμα η επιλογή του επαγγέλματος. Εάν το επάγγελμά σου ταυτίζεται με αυτό που αγαπάς, τότε αυτό το επάγγελμα θα το κάνεις σαν χόμπι. Και όταν το επάγγελμά σου και το χόμπι σου ταυτίζονται, τότε είσαι σίγουρα επιτυχημένος επαγγελματίας. Διαφορετικά δεν μπανάσαι ο καλύτερος γιατρός και να μισείς την ιατρική. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεις ποτέ καλός επαγγελματίας. Εννοώ
να έχεις γνώσεις ιατρικής, αλλά να μισείς το επάγγελμα. Πολλές φορές ότι ποτέ, να ποτέ μπορεί να γίνεις καλός κτηνιάτρος άμα δεν αγαπάς τα ζώα. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Κάποιοι που απέτυχαν στην ιατρική και έκαναν την κτηνιατρική, την κάνουν απλά και μόνο για να κερδίζουν κάποια χρήματα. Γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι και πάνε σε ένα γιατρείο ή τέλος πάντων και να μην γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, δεν θα επιτύχουν. Άμα δεν αγαπάς τα ζώα, δεν μπορείς να ασχοληθείς με την. Άμα δεν αγαπάς τα χωράφια, δεν μπορεί να γίνεις καλός γεωπόνος. Πώς θα το κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα γίνεις βέβαια δημόσιος υπάλληλος, θα κάθεσαι σε κάποιο γραφείο. Θα είσαι υπεργός και θα μπορείς και τα παιδιά, έτσι. Δεν θα μπορείς να ξεχωρίζεις το κριθάρι από το σιτάρι όταν θα είναι πράσινα ακόμα, γιατί εντάξει, εννοώ στο χωράφι μέσα. Τι γεωπόνος είσαι έτσι. Έλεγα εγώ κάποτε σε μια άλλη συνέντευξή μου στη Δράμα, ότι αν εμένα, όταν θα φτάσει να επιλέξει ο γιος μου, θα του πω τι θέλεις να γίνεις. Άμα θέλει να γίνει αγρότη, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τον κάνω αγρότη. Εγώ καταρχήν έχω. Δεν θέλω, αν θέλει να γίνει επιστήμονας, για ποιο λόγο, ας πούμε. Έχω απομυθοποιήσει πλήρως την έννοια του επιστήμονα. Γιατί όλοι θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους επιστήμονες? Για να φτάσουν στο σημείο να παίρνουν 629 ευρώ οι μηχανικοί που μπαίνουν ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσα παίρνουν. Ο μηχανικός του Πολυτεχνείου μπαίνει ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια, παίρνει 629 ευρώ. Γιατί? Γιατί να μην τον κάνω εγώ επαγγελματία αγρότη? Και να τον πω, ξέρεις, πήγαινε παλικάρι μου και σε ένα τμήμα φυτικής παραγωγής, αν είναι εκεί που είναι το χωριό μου, στην Πτολεμαϊδα, ας πούμε, να τον πω, πήγαινε στην Φλόρη να παρακολούθησε και 10 μαθήματα, γιατί χρειάζεσαι αυτή τη γνώση. Δεν χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις. Δεν χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις, ούτε εισαγωγές, ούτε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τη γνώση να πας να πάρεις. Από τα 40 μαθήματα που κάνουν, τα 10 είναι χρήσιμα. Τα υπόλοιπα, τα βάλαμε γιατί πρέπει να βολέψουμε και τον εαυτό μας εμείς ως καθηγητές. Πρέπει να βρούμε και εμείς το ωράριό μας. Έτσι δεν είναι? Από τη στιγμή που. Γιατί στο σχολείο, στο γυμνάσιο έχουν 7-8 ώρες μάθημα από καθέδρας? Γιατί πρέπει να βολέψουν. Τέσσερις γλώσσες έχουν. Γλώσσα αυτό, γλώσσα εκείνο, εννοώ ελληνική γλώσσα, 4 μαθήματα γλώσσας. Είναι δυνατόν? Και στο τέλος τα παιδιά βγαίνουν από το λύκειο και δεν ξέρουν να γράφουν? Δεν ξέρουν, τέσσερα μαθήματα δεν ξέρουν τη γενική. Βλέπετε να ξέρουν τη τα γενική. Ξέρω, εγώ ξέρω τα λάθη που κάνουν. 4 μαθήματα γλώσσας. Δεν ξέρουν ιστορία. Λοιπόν, επομένως το παιδί μετά την τέταρτη ώρα μέσα στην αίθουσα πάβει να εισπράττει. Προσπαθεί να περάσει ο χρόνος. Χαζολογάει το παράθυρο. Άρα αυτές τις επιπλέον 2 ώρες θα έπρεπε να τις κάνουν επίσκεψη στο εργοστάσιο της Καρβάλης. Τελειώνουν τα παιδιά μας και δεν έχουν επισκεφθεί το εργοστάσιο της Καρβάλης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσκεψη στα πετρέλαια, επίσκεψη στην Ascom Group of Companies εκεί, στις βιομηχανίες, το ΤΕΙ. Όλα αυτά εδώ τα παιδιά πρέπει να τα επισκεφθούν. Όμως για να επισκεφθείς, αγαπητέ φίλε Γιάννη, την Καρβάλη, θέλει ο διευθυντής να κάνει μια διαδικασία ενός μήνα. Το καταλαβαίνεις? Δηλαδή υπάρχει τόση μεγάλη γραφειοκρατία που στο τέλος σου λέει δεν βαριέσαι να πάμε μια εκδρομούλα στην πλατεία κάτω και τελείωσε η ιστορία. Να, αυτές οι ημερήσεις δεν έχουν εφαρμόσει την οπτική. Δηλαδή, ας πούμε, το μάθημα της ιστορίας, όταν τα παιδιά δεν αποτυπώνουν τίποτα, μπορεί να τους βάλει σε ένα ντοκιμαντέρ ή μια ταινία και να τους ζητήσει την αξιολόγηση. Πάρα πολύ σημαντικό. Ώστε να είναι όλοι 2 ώρες ή μια μισή ώρα καθυλωμένοι, με να κρατάνε τις σημειώσεις τους, ούτε να χαζολογούν, ούτε να αφαιρούνται, και να τους προβληματίσεις ώστε την επόμενη ώρα να τους ζητήσεις παρατηρήσεις. Λοιπόν, προσπαθεί. Αλλά θέλω να πω να τους δώσεις. Άψυχα το να πάρεις μια σελίδα ιστορίας, 70 μάχες και ημερομηνίες, σε έχει ξεχάσει. Ακριβώς είναι. Και δύσκολη γλώσσα. Τώρα πριν έρθω εδώ, εξέταζα το γιο μου στις οικονομαχίες. Αυτό έχουν στην ιστορία. Μια γλώσσα δύσκολη, ακαταλαβίστηκε. Το παιδί προσπαθούσε να τα μάθει από στήθους. Αυτό είναι το έγκλημα. Χωρίς να τα καταλάβει, θα πάει να γράψει αύριο τεστ. Ύστερα από 3 μέρες θα τα ξεχάσει. Δεν έχει σημασία. Στο τεστ θα πάρει 20, αλλά η γνώση θα είναι 0. Δεν δίνεται έτσι γνώση. Δεν το καταλαβαίνουν ούτε οι καθηγητές, ούτε το σύστημα, ούτε τίποτα. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορέσεις να δώσεις τη γνώση. Δεν χρειάζεται να δώσουμε στο παιδί το 100% της γνώσης που υπάρχει στο βιβλίο, αυτό που λέτε, ούτε το 100% της γνώσης που έχουμε εμείς. Στις εξετάσεις είναι σημαντικό να εφαρμοστεί σε μικρό χρόνο, να γράφετε η ιστορία, παράδειγμα που προαναφέρατε, οι οικονομαχίες,
με ανοιχτό βιβλίο. Δηλαδή να τους βάζεις όλο το βιβλίο ανοιχτό, όχι κλειστά βιβλία, μέσα σε 30 λεπτά τα θέματα. Το οποίο σημαίνει ότι αν δεν τα έχεις μέσα σου, δεν τα γνωρίζεις, δεν τα ξέρεις. Δεν μπορείς να τα βρεις μέσα στο βιβλίο. Με τίποτα. Δεν μπορείς να τα βρεις, το ξέρω. Ναι. Αλλά το βιβλίο ανοιχτό, όχι ούτε να σκονάκια, ούτε να κλέψεις, τίποτα. Όλα τα βιβλία πάνω, τίποτα. Ναι. Ανοιχτά. Αυτές οι εργασίες, αυτού του είδους οι εργασίες γίνονται στην Αμερική. Και βέβαια εμείς. Και στο το ανοιχτό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα εφαρμόζεται αυτά. Και στην Αμερική, στα πανεπιστήμια, οι περισσότερες εργασίες, αλλά και στα κολέγια, στα colleges, πιο κάτω δηλαδή και τα λοιπά, και στα σχολεία, γίνονται αυτές οι εργασίες. Και σου δίνει ένα θέμα και σου λέει πήγαινε, φέρε μου εσύ. Ούτε να αντιγράψεις προλαβαίνεις, ούτε το δίπλα σου προλαβαίνεις να δεις τίποτα. Δεν είναι μόνο αυτό. Ή γνωρίζω ή δεν γνωρίζω. Και είναι απλά τα πράγματα. Αλλά είναι δικό σου εκτίμα σου, έτσι. Και το βιβλίο το ξέρεις απ' έξω και το πας εκεί στη σελίδα που θέλεις αμέσως και τα βρίσκεις. Εμείς έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι της δεκαετίας του 1950. Δεν λέμε να το αλλάξουμε. Προσέξτε, δεν χρειάζονται 4 μαθήματα γλώσσας για ένα παιδί. 4 έχει ο γιος μου φέτος. Δεν χρειάζονται. Κείμενα, νέο ελληνική γλώσσα, αρχαία από μετάφραση και αρχαία ελληνικά. Δεν χρειάζονται όλα αυτά εδώ. Χρειάζονται 2, άντε, νέα ελληνικά και αρχαία ελληνικά, άμα θέλουμε να βάλουμε και αρχαία ελληνικά, και τελείωσε η ιστορία. Δηλαδή πρέπει σώνει και καλά να βάλουμε το παιδί να παρακολουθεί κάθε μέρα 2 ώρες γλώσσα. Γιατί να κάνει κάθε μέρα 2 ώρες γλώσσα? Για να μην ξέρει ελληνικά στο τέλος. Μα δεν θα μάθει ελληνικά, διότι το παιδί πλέον έχει κουραστεί. Από κάποιο σημείο και ύστερα ούτως ή άλλως δεν μαθαίνει. Δηλαδή εγώ το τονίζω. Γιατί δεν παίρνουν παράδειγμα οι ίδιοι καθηγητές? Κάτσε εσύ μετά την 4η ώρα στο θρανείο και βάλει έναν οποιονδήποτε, φέρει τον καλύτερο καθηγητή να σου παραδώσει. Άμα δεν κινηθείς, εμένα μου τρυπήσει τη μύτη. Δεν μπορεί πλέον ο εγκέφαλος του παιδιού, δεν μπορεί από το πρωί ως το βράδυ, και μάλιστα τα παιδιά του σχολείου μας, του γυμνασίου, είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι Έλληνες. Διότι ξεκινάνε από το πρωί, έχουν τα φροντιστήρια, έχουν τα ένα, έχουν το άλλο κτλ. 1000 πράγματα έχουν αυτά τα παιδιά να κάνουν. Δηλαδή αυτά τα φροντιστήρια πότε θα τελειώσουν οι παραπέμπτες? Αυτό είναι ένα πέρα για πέρα λαθεμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Κανένας όμως δεν το ακουμπάει. Ήρθε η κυρία Διαμαντοπούλου, έκανε κάποιες αλλαγές. Επί της ουσίας δεν κάνουν αλλαγές. Δεν βλέπουν τι γίνεται στην Ευρώπη. Οι καθηγητές όταν παίρνει ένας 629 ευρώ, μα δεν κάνει και 4 ιδιαίτερα σε σπίτια, πώς θα ζήσει? Ξέρετε πόσοι δημόσιοι πάλι κάνουν σπίτια και στους ίδιους μαθητές πολλές φορές. Έλεγα τώρα πριν έρθω, επειδή ήμουν με κάποιους καθηγητές εκεί στο. Και κάποιοι έχουν, ξέρετε, και ταμπέλα αριστερού, φωνάζουν για την παραπαιδεία και τα αυτά, έχουν και τις ταμπέλες αυτές. Αλλά τα ιδιαίτερα, να ξέρετε. Τι κάνουν περισσότερα ιδιαίτερα από τους άλλους. Και τώρα, μια και που το είπατε, έχω υπόψη μου κάποιον, ο οποίος έπαιρνε και μειωμένο ωράριο επειδή είχε αρρωστήσει. Του δώσαν και ένα μειωμένο ωράριο γιατί εκείνη την περίοδο ήταν. Και ο οποίος βέβαια στην πορεία μαθαίθηκε ότι έκανε και 10 ώρες την ημέρα φροντιστήριο, ας πούμε, ενώ είχε μειωμένο ωράριο στο σχολείο. Δεν θα πω όνομα, δεν έχει σημασία. Θέλω να σας πω, δηλώνει βέβαια αριστερός. Αριστερός είναι αυτός που ζει ως αριστερός και όχι αυτός που δηλώνει αριστερός. Αριστερός είναι αυτός ο οποίος, εγώ είμαι φανατικά ενάντια στα φροντιστήρια από τους καθηγητές του δημοσίου, όποιος και αν είναι. Και έχω μαλώσει με πολλούς φίλους μου. Αλλά από την άλλη, έλεγα τώρα, πάω στο χωριό μου. Το χωριό μου, ξέρετε, είναι στην Τολεμαϊδα. Στην Τολεμαϊδα είναι τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Έβλεπα λοιπόν εκεί, στο χωριό μου, τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, οι οποίοι είναι παιδιά από το χωριό, λίγα τα γραμματάκια τους, 3.500 ο μισθός τους. Εγώ έπαιρνα ούτε 3.000 ως καθηγητής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Τώρα βέβαια κατέβηκα στις 1.800, αλλά λέω τι έπαιρνα τότε. Και είχαν αποκτήσει ένα τέτοιο τρόπο προσέγγισης, ας πούμε, της κοινωνίας, που μας έβλεπαν λίγο πολύ σαν παρακατιανούς. Τώρα τι παίρνεις εσύ, ας πούμε, 3.000 ευρώ, 3,5, 4, μαζί με τις υπερορίες, και άμα ήταν και νυχτερινά, 5, 90.000 ευρώ το χρόνο δηλώσεις. Αυτές ήταν στρεβλώσεις της κοινωνίας. Αυτές οι στρεβλώσεις πρέπει να εξανεμιστούν. Δεν μπορεί ο καθηγητής, ο απόφυτος του Πολυτεχνείου, ο καθηγητής της δευτεροβάθμιας να παίρνει 629, 630, 700 ευρώ. Και ένας ο οποίος δεν έχει τίποτα, δεν έχει σπουδάσει, δεν έχει κοπιάσει, να παίρνει διπλάσια ή και τριπλάσια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να σταματήσουν. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γινόταν. Δεν γίνονται σε καμία άλλη χώρα. Σε καμία άλλη χώρα δεν γίνονται.
Και εγώ, όποιος. Είναι πολλά επαγγέλματα που είναι σημαντικά. Όποιος είχε τη δύναμη. Ο δικαστής πρέπει να πληρώνεται καλά για να βγάζει σωστές αποφάσεις. Ο αστυνομικός πρέπει να πληρώνεται καλά να μην είναι σε προκλήσεις και προσπαθεί να πουλάει τα ναρκωτικά αυτός αντί για να τα πιάνει. Να σου πω γιατί. Ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, διάβαζα προχθές, πρέπει να αμείβεται καλά, αρχηγός του στρατού μου. Έτσι. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα έχουμε ψηλά, θεσμικά εννοώ. Ναι, εντάξει, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι κάτω από τις συνθήκες τις συγκεκριμένες. Έτσι, για να μην είμαστε και παράλογοι. Δηλαδή, εντάξει, έτσι είναι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και οι πιο καλοπληρωμένοι υπάλληλοι αυτού του τόπου, είναι οι δικαστικοί, οι οποίοι συνεχίζουν να παίρνουν 4-5 χιλιάρικα το μήνα. Τους δικαστικούς εγώ απορώ, γιατί τους θέλουν να είναι καλοπληρωμένους και τη δικαιοσύνη. Όταν κάποιος. Πώς ανεχόμαστε 10 ώρα να κατεβαίνουν από την έδρα, αυτό πώς το ανεχόμαστε. Όταν κάποιος είναι. Αυτοί που εφαρμόζουν τους νόμους τους παραβιάζουν. Όταν κάποιος είναι δίκαιος και άτεκτος, θα το κάνει ανεξάρτητα από το τι ποσά πάρει. Παίρνει ως μισθό. Αλίμονο αν η δουλειά η δικιά μου είναι συνάρτηση του τι παίρνω. Ξέρετε, για τους δικαστές υπάρχει μια άλλη πικρή αλήθεια. Το λέω έτσι με πολύ αγάπη προς το σώμα των δικαστικών. Είναι πολλές φορές αυτοί οι οποίοι απέτυχαν ως δικηγόροι και δεν μπορούσαν να είναι μάχημοι και να μπαροτοκαπνιστούν μέσα στην ζούγκλα της δικηγορίας και πήγαν στην ασφάλεια του δικαστή. Ένας ο οποίος είναι αητός δικηγόρος, ναι, μπορεί να βγάλει και 20.000 το μήνα, σιγά να γίνει δικαστής. Αλλά ένας ο οποίος είναι ένα φοβισμένο πουλί, το οποίο δεν μπορεί να επιβιώσει αυτή τη ζούγκλα. Τώρα εκεί στο πρωτοδικείο Πειραιά, εκεί είναι μια ζούγκλα, ή στο εφετείο Πειραιά, στα ποινικά. Πού να επιβιώσεις. Πάει στην ασφάλεια, λουφάζει του δικαστή. Είναι μια πικρή αλήθεια, δεν η οποία οι αυτό. Δικαστές δεν τους αρέσει αυτό, αλλά είναι μια πικρή αλήθεια. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά εγώ παρατήρησα τώρα, αυτή τη στιγμή ζούμε μια τραγωδία ως χώρα. Δεν μπορεί λοιπόν να βγαίνει, και εγώ και εμένα μου έχουν μισθό, κόψει το μισθό, όπως σας είπα, από τις 3.500 που έπαιρνα περίπου, τώρα θα πάρω 1.800, περίπου κάπου εκεί. Τα μισά δηλαδή, έτσι, γύρω στο 50%. Αλλά εντάξει, οι ίδιοι οι δικαστές κάποτε πάτησαν πάνω σε ένα σφάλμα της κυβέρνησης και διπλασίασαν εν μία νυχτή το μισθό τους και μάλιστα τα πήραν και αναδρομικά. Γιατί οι ίδιοι αποφάσισαν. Γιατί οι ίδιοι αποφάσισαν. Για τον εαυτό του ίδιοι αποφάσισαν. Ναι, βέβαια. Αυτά όλα θα πρέπει να τα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο εφοριακός, ο τίμιος, θα είναι τίμιος. Είτε του δώσεις 2.000, είτε του δώσεις 500. Προφέσο Παναγούλης είπε στη Βουλή ότι θα εγκυστηθούν ειδικά δικαστήρα και να παρακαλάτε να μην σας λιντζάρουν όπως κάνανε στην Αμερική. Ο Παναγούλης πήγε και έκανε έτοιμο να πάρει 150.000 τα αναδρομικά του, ναι, και έχει αλλάξει και 7 κόμματα από το 82. Είναι αυτό που σου λέω, ότι αριστερός είναι αυτός που ζει ως αριστερός και όχι αυτός που δηλώνει. Τώρα ο Παναγούλης δεν ξέρω τι είναι, ξέρει τι είναι ο Παναγούλης. Ο 7 κόμματα άλλαξε. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη που μου έρχεται στο στόμα, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ούτε συνέπεια λόγων, ούτε συνέπεια πράξεων. Μέρα το λαό μόνο που με στεναχωρεί ότι είναι αδερφός ήρωα, δύο αδέρφια. Ο ένας αδερφός του είναι αγνοούμενος γιατί σκοτώθηκε η Χούντα, το σκότωσε από την Ισραήλ όταν ερχόταν η Μοσάντ στην Αθήνα τον παραδώσει, τον αδερφό τον έναν. Ο άλλος, ο οποίος είχε ένα ατύχημα και σκοτώθηκε, εγώ θα το πω ότι ήταν ατύχημα, ήταν όμως ήρωας και μια ηρωίδα μάνα. Και βγαίνει από Παναγούλης ο Ευστάθιος και μη χειρότερα, έτσι. Είναι. Δεν λέω τίποτα άλλο. Έτσι. Και μη χειρότερα. Ναι, δεν μπορεί, κοιτάξτε. Εγώ σαν να χωριέμαι για τους άλλους. Ούτε τα μπράβο της οικογένειας μπορούν να πάνε σε ένα μέλος της οικογένειας, ούτε τα κατά της οικογένειας μπορούν να πάνε σε ένα μέλος κατά. Ο καθένας έχει την ατομική του. Και γράφει την ιστορία του, έτσι. Την ατομική του ιστορία. Λοιπόν, επομένως, αυτό που είπε ο Παναγούλης ήταν ένα μέγα σφάλμα. Μέγα σφάλμα. Αν θυμάμαι, άμα κατάλαβε τι είπε, και αυτό δείχνει και την ποιότητα του άνδρα, δεν κατάλαβε τι είπε, προφανώς. Αλλά αυτός ο άνθρωπος έφτασε να είναι βουλευτής, υφυπουργός, ιστορίες κτλ. Για φανταστείτε. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν αυτοί που μας έσπρωξαν εδώ, που μας έσπρωξαν. Ήταν και αυτός ένα μέρος της δύναμης που μας έφερε εδώ. Και όμως αυτός βγήκε σήμερα και κάνει κριτική. Μου έλεγε ένας φίλος μου, δεν θα πω όνομα γιατί δεν έχει σημασία, που ήταν πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και ο οποίος στις τελευταίες εκλογές διαχώρισε τη θέση του. Αυτός ήταν μεγαλοπασόκος. Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, πολύ μεγάλη θέση. Μου έλεγε λοιπόν πριν από τις εκλογές. Δημήτρη, πρέπει να τους τιμωρήσουμε. Και εννοούσε να τιμωρήσουν τους Πασόκους. Τον λέω, κοίταξε φίλε Νίκο. Πρέπει. Αλλά έλα που μόλις κουβεντιάζω, όλοι εσένα θέλουν να τιμωρήσουν. Θεωρούν ότι εσύ έφταιγες.
Διότι εσύ πριν από 6 μήνες, ένα χρόνο, μαζί με τον τότε Πρωθυπουργό, ήταν ο Καραμαλής, δώσατε 500 ευρώ αύξηση εν μία ανοιχτή στους εργαζόμενους της ΔΕΗ. Άρα ποιος πρέπει να τιμωρηθεί? Εσείς με ποιο κριτήριο δίνατε τα 500 ευρώ αύξηση εν μία ανοιχτή? Πάνω στην ποιος πρέπει να τιμωρηθεί? Και για το θέμα της ενέργειας, επειδή είστε και επιστήμονας πάνω στο ζήτημα αυτό, μπαίνει και ένα θέμα κατά πόσο η χώρα μας πρέπει να βρει άλλους τρόπους ενέργειας, διότι βλέπω η ΔΕΗ διαρκώς αυξάνεται. Δεν θέλουμε άλλους τρόπους. Ας πούμε, η Γαλλία βλέπω ότι με την πυρηνική ενέργεια το έχει λύσει το θέμα. Έχει άφθονη ενέργεια και φθηνή. Εμείς δεν θέλουμε πυρηνική ενέργεια, δεν θέλουμε λιθάθρακα, δεν θέλουμε τίποτα. Θέλουμε όμως, όπως λειτουργεί το σύστημα, να έχουμε φθηνή ΔΕΗ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Πρέπει να πάρουμε και τις αποφάσεις μας. Ναι, δεν θέλουμε τα σκουπίδια τα δικά μας, θέλουμε να τα δώσουμε σε κάποιον άλλον, ο οποίος δεν θέλει τα δικά του, θέλει και τα δικά του να τα δώσει σε εμάς. Αυτό δεν γίνεται. Ο κάθε κλωτσιά να πάει στον γείτονα. Είμαστε ακριβώς. Όλα αυτά εδώ βέβαια είναι αυτό που είπαμε από την αρχή, είναι θέμα πολιτισμού, δεν ξέρω αν το είπαμε on camera ή off camera, αλλά είναι θέμα πολιτισμού τελικά, έτσι. Δηλαδή, παιδείας, νομίζω ότι μου είπες και σου είπα ότι αυτές είναι ταυτόσιμες έννοιες. Παιδεία και πολιτισμός είναι ταυτόσιμες έννοιες. Ήθελα κλείνοντας να μας πείτε και για το ΤΕΙ, όπου είχε διαδικασίες, έγινε μια εκλογή προέδρου, ο οποίος ήταν έτσι ένα πρόσωπο εκτός της περιοχής μας. Τώρα θα έχουμε ξανά νέες διαδικασίες έτσι για να γίνει η εκλογή του άλλου του Συμβουλίου του Προέδρου. Είναι το νέο σύστημα όπως λειτουργεί πλέον, ναι. Έτσι. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιλογή του Συμβουλίου ήταν μια υπερβολή. Υπήρχαν 2 ομάδες, όπως συνήθως στην Ελλάδα όταν υπάρχουν 3 άτομα, υπάρχουν 2 ομάδες. Μία ομάδα είναι τα 2 άτομα και ο τρίτος είναι μόνος. Εδώ υπήρχαν 7, ήταν εκλεγμένοι 7, άρα ήταν 4 και 3. Ο νόμος είχε απέτηση ισχυρές πλειοψηφίες. Έπρεπε να είναι 5-2 για να μπορέσουν να αποφασίσουν ποια θα είναι τα υπόλοιπα 4 μέλη που θα συμπληρώσουν το 11-μελές συμβούλιο. Η δικιά μου η άποψη, οι 2 αυτές ομάδες λοιπόν, υπήρξαν 20-30 υποψήφοι. Οι 2 αυτές ομάδες είχαν προτείνει η μία 4 άτομα, η άλλη άλλα 4 άτομα. Εγώ η άποψή μου ήταν ότι μπορούσαν να καθίσουν κάτω, να τα βρουν και να πάρουν 2 από εδώ, 2 από εκεί. Τέλος πάντων, όταν έχεις 30 άτομα και οι 30 ήταν αξιολογότατοι άνθρωποι, προτινόμενοι ή αυτοπροτινόμενοι για το Συμβούλιο, μπορείς να κάνεις 2 στην 300 συνδυασμούς, δεν ξέρω, τεράστιο αριθμό συνδυασμών και να βάλεις 4 άτομα να συμπληρώσεις. Και οι περισσότεροι συνδυασμοί θα ήταν καλοί. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί επέμενε η μία ομάδα, σώνει και καλά να βάλουμε τους 4 που προέρχονται από την Αμερική. Που έχει και το πλεονέκτημά του το γεγονός ότι προέρχονται από την Αμερική και από μεγάλα πανεπιστήμια. Αλλά από μόνο του δεν αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση. Ας πούμε, για να συνεδριάσει το πρώτο συμβούλιο, ξοδεύτηκαν έναν τόνο χρήματα. Αυτή την εποχή έχουμε αυτό. Μπαίνουν πολύ σοβαρά πρακτικά θέματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έχουμε αυτό το. Αυτό που είπατε είναι ένα σοβαρό πρακτικό θέμα, το οποίο γράφτηκε και στον τύπο, έτσι. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Αλλιώς δεν θα το έλεγα. Αλλά είναι κοινό, το ξέρει ο κόσμος, ας πούμε, έτσι. Είναι δυνατόν, ας πούμε, το πρώτο συμβούλιο να κοστίζει 18.000 ευρώ? Σε ποια κοινωνία? Δεν μπορεί να γίνεται μέσω Skype, με τηλεδιάσκεψη, δεν μπορεί να γίνεται για ένα συμβούλιο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει από τώρα και στο εξής. Λέω το πρώτο ποσοστό. Γιατί άμα είναι το πρώτο συμβούλιο 18.000 και συνεδριάζουν ένα μήνα, χαθήκαμε. Δεν χρειάζεται. Έχουμε στην Ελλάδα αξιολογότατους επιστήμονες, τους οποίους θα μπορούσαμε να τους βάλουμε. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να πω ο κύριος Μακιός, ας πούμε, για παράδειγμα, που τον φέραμε στο φεστιβάλ. Ο οποίος ήταν επί σειρά ετών καθηγητής, είναι ομότιμος καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, 800 διδακτορικά είχε απονείμια, πολύ κόσμο στο εξωτερικό κτλ. Τον φέραμε ως ομιλητή, είναι ένας άνθρωπος με τρομερή διάβγεια, είναι γενικός διευθυντής του Κοράλια, ένας οργανισμός που προσπαθεί να δημιουργήσει κλάστερς από επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα για να μπορέσει. Ένας αξιολογότατος άνθρωπος, αν τον κάναμε αυτόν πρόεδρο. Ή να τον προτείναμε να γίνει πρόεδρος. Γιατί τι καλύτερο έχουν αυτοί οι οποίοι ήρθαν από την Αμερική. Και αυτός ήταν καθηγητής στον Καναδά πριν έρθει στο Πολυτεχνείο της
Θα μπορούσαμε να βρούμε λοιπόν τέτοιους ανθρώπους. Έχουμε πολλούς. Δεν χρειάζεται να απευθυνθούμε στους Αμερικάνους. Μάλιστα. Ο κόσμος. Η επόμενη μέρα από ό,τι βλέπω. Όχι ότι είναι κακό. Δεν είπα απαραίτητα ότι είναι κακό. Απλώς σε αυτή τη φάση θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο σφιχτοί στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα χρήματα του κράτους. Η εκλογή τώρα έχουμε του Προέδρου. Θα διεκδικήσει από ό,τι ξέρω εκ νέου ο κ. Μητρόπουλος δικαιούται να είναι Πρόεδρος. Ο κ. Μητρόπουλος δεν δικαιούται. Μάλλον τώρα δεν λέγεται Πρόεδρος. Αλλάζει και έχουμε ο Πρόεδρο. Πρόεδρος πάλι θα λέγεται, γιατί έχουμε. Ένας ο Πρόεδρος, ο οποίος εκλέχτηκε, είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, της Διοίκησης. Ο άλλος ο Πρόεδρος είναι αυτό που στα πανεπιστήμια ονομάζεται Πρίτανης. Πρίτανης, αυτό, ναι. Γι' αυτό έχει αλλάξει νομίζω πια όρος και δεν θα λέγεται νομίζω Πρόεδρος. Λέγεται Πρόεδρος ή Πρίτανης. Ή Πρίτανης, ναι. Εντάξει, αυτό θα εκλεγεί σε κάποια φάση, ναι. Θα γίνει η εκλογή. Τώρα, πότε θα γίνει, νομίζω πριν από τις γιορτές πρέπει να γίνει. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποιοι άλλοι για το θέμα της διεκδίκησης της Προεδρίας ή του Συμβουλίου. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους συναδέλφους σας? Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να έχουν εκδηλώσει. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα, δηλαδή. Έχω την αίσθηση ότι έχει περάσει πάνω μια λογική. Ενώ ζούμε στις εποχές του να τα βρούμε. Αυτά που μας χωρίζουν, κύριε Χάτζη Αμανουήλ, είναι απειροελάχιστα σε σχέση με αυτά που μας ενώνουν. Επομένως, μπορούμε να τα βρούμε. Για μένα δεν νοείται ότι σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν τόσες μεγάλες διαφορές που δεν μπορούν να καθίσουν κάτω να συζητήσουν. Αλίμονο, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Επομένως, η λογική είναι να τα βρούμε. Αυτή είναι η λογική η δικιά μου. Εγώ θα ήθελα να με καλέσει ο κύριος Μητρόπουλος και να πει: Δημήτρη, για πες μου, ποια είναι η άποψή σου. Πώς αισθάνεσαι? 35 χρόνια είσαι σε αυτό το ίδρυμα. Τώρα είμαι το πιο παλιό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ίδρυματος. Ποια είναι η άποψή σου? Τι νομίζεις? Εάν το κάνει, είμαι διατεθειμένος να του εκφέρω την άποψή μου. Αν δεν το κάνει, σημαίνει ότι θα λειτουργήσει πολύ στενά σε πλαίσιο μιας ομάδας. Δεν μας περισσεύει όμως κανένας. Ξέρετε, εμείς εκεί πάνω έχουμε μείνει τώρα, ήμασταν 100 περίπου εκπαιδευτικοί, βγήκαν στη σύνταξη τώρα τελευταία πολύ, έχουμε μείνει καμιά 70. Όλοι αυτοί οφείλουμε να είμαστε δεμένοι, μια γροθιά, για να μπορέσουμε να πάμε αυτό το ίδρυμα και αυτή την πατρίδα ένα βήμα πιο πέρα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συνεννόηση. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου ιστορικά τουλάχιστον, έτσι δεν έχει ξαναγίνει, στη χώρα μας κυβερνά μια τρικομματική κυβέρνηση, η οποία αποτελείται από την δεξιά, από το κέντρο, αν πούμε το Πασόκ ότι είναι το κέντρο, και την αριστερά. Δηλαδή, πολύ μεγάλη υπόθεση. Σε αυτή την εποχή, οι περιχαρακώσεις, καταρχήν δεν μπορούν να έχουν ιδεολογικό χαρακτήρα. Εγώ δεν το δέχομαι ότι μπορούν να έχουν ιδεολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι εμείς είμαστε δεξιοί ή είμαστε. Οι περιχαρακώσεις έχουν χαρακτήρα ομάδες. Και βέβαια οι ομάδες έχουν τα συμφέροντα. Δεν έχουν θέση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συνήθως οι ομάδες είναι συνυφασμένες με τα συμφέροντα, γι' αυτό σας το λέω. Διαφόρων μορφών. Ναι, σε έναν βαθμό. Όχι απόλυτα βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Ότι αν λειτουργήσει κάποια ομάδα, λειτουργεί επειδή θέλουν να κερδίσουν χρήματα. Αυτό δεν ισχύει. Μέσα πάνω σε από όσο είδαν τα μάτια μας σε κάποια πανεπιστήμια των Αθηνών ή κάπου αλλού, είδαν τα μάτια μας πολλά, έτσι. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται εδώ. Όμως, μιλάω για το τίτς καμπάλας. Μικρές, έτσι, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, ματσαγκονιές μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, σε επίπεδο προγραμμάτων, να αναθέσουμε στον δικό μας μια δουλίτσα, στον ακόμα πιο δικό μας κτλ. Αυτά μπορούν να γίνουν. Αυτά βέβαια θα γίνονται έτσι κι αλλιώς. Είναι δύσκολο να μπορέσεις να τα κόψεις. Αυτό που θέλω να πω εγώ όμως είναι ότι εάν είμαστε όλοι μαζί, θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ καλύτερα τη δουλειά για την οποία μας έταξε ο ελληνικός λαός να κάνουμε σε αυτό το ίδρυμα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πουγαρίδη, τον καθηγητή του ΤΕΗ, όπου τόσο από το φεστιβάλ είχαμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε και την κουβέντα μας και σε άλλα θέματα εκπαίδευσης, παιδείας. Ήταν νομίζω χρήσιμη.
θα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να μας ενημερώσετε για τα τεκτενόμενα στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Ευχές για ένα καλό ξημέρωμα.